επιβάρυνση σε σχέση με το σημερινό καθεστώ για του αγρότε που δηλώνουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από το 90% του συνόλου των αγροτών. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιβαρυνθούν αναλογικά όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Καλούμε τους μικρούς και μεσαίους αγρότες να μελετήσουν τις προτάσεις της κυβέρνησης και να βγάλουν συμπεράσματα με βάση τη δική τους κρίση. Σε κάθε περίπτωση η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει με στήριξη των πιο αδυνάμων και των νέων αγροτών, με άρση των πελατειακών στρεβλώσεων που χαρακτήρισαν τις προηγούμενες δεκαετίες και με μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού κλάδου. Όσον αφορά τον προσφυγικό, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι κατά κοινή ομολογία εξαιρετικά σύνθετη. Ακόμη και αυτά που συμφωνήθηκαν από κοινού στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε επίπεδο δηλαδή αρχηγών κρατών, σήμερα φαίνεται να αμφισβητούνται από κατώτερου αξιωματούχου συγκεκριμένων κρατών μελών ή και μη μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστρία συγκάλεσε χθε σύσκεψη των αρχηγών τη αστυνομία των κρατών που σχετίζονται με τι μεταναστευτικέ ροέ και στην οποία δεν προσκλήθηκαν παρά τον ιδιαίτερο ρόλο του ούτε η Γερμανία ούτε η Ελλάδα. Με συμμετοχή των ίδιων χωρών συγκαλείται αύριο συνάντηση σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και εσωτερικών. Η Ελλάδα προέβη χθε σε διάβημα προς την Αυστρία για τη μη πρόσκληση της χώρας μας στις διαδικασίες αυτές. Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή ε, επαφή με την Ολλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες αυτές τις εξελίξεις. Επισημαίνουμε ότι η πρακτική των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε θέματα τόσο μεγάλης σημασίας όπως το προσφυγικό είναι πολιτικά και νομικά ανεπίτρεπτο και έρχεται σε αντίθεση με τις ομόφωνες αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει και σήμερα τις ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες για τη διευθέτηση του ζητήματος. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει την απόφαση για συμμετοχή του ΝΑΤΟ στι επιχειρήσει διάσωση προσφύγων και καταπολέμηση τη παράνομη διακίνηση. Το επιχειρησιακό πλάνο του ΝΑΤΟ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ε, καθώ υπάρχουν ζητήματα με τα οποία δεν συμφωνεί η Τουρκία. Οι αντιρρήσει προβάλλονται στι συζητήσει για την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα, που έγινε στι 11 Φεβρουαρίου, ο Υπουργό Άμυνα άμυνας της Τουρκίας είχε συμφωνήσει και ο ίδιος. Εμείς ζητάμε να εφαρμοστεί η συμφωνία όπως αποφάσισε ομόφωνα το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ευελπιστούμε ότι οι συζητήσεις για το σχεδιασμό των επιχειρήσεων θα καταλήξουν αμέσω στις επόμενες μέρες. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει εξαιτίας αυξημένων προσφυγικών ροών, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι ο περιορισμό των προσφυγικών ροών δεν έχει καμία σχέση με το κλείσιμο των συνόρων ούτε με οποιοδήποτε περιορισμό στην είσοδο ή έξοδο από τη χώρα όσων διαθέτουν νόμιμα τα έγγραφα. Το γεγονός αυτό διατυπώνεται ρητά και στο σχέδιο συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την αναφορά στην ακαιρεότητα του χώρου τη συνθήκης Σέγγιν. Ε, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, οι επαφές σε επίπεδο κλιμακίων συνεχίζονται. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι θέσεις της κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών συγκλίνουν ε, αρκετά ικανοποιητικά. Χρειάζεται να διευκρινιστεί η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κυβέρνηση κάνε, κάνει όλες τις αναγκαίες επαφές προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογραμμίζεται ότι από, πλευρά, από ευρωπαϊκής πλευράς, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεσμών, έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα η ανάγκη να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η αξιολόγηση. Σχετικά με τη λίστα Μπόριανς. Από τις πρόσφατες αποκαλύψεις προκύπτει με σαφήνεια ότι το 2012 η τότε κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών της Ερυνανίας Βεστφαλίας για συνεργασία και παροχή στοιχείων που σχετίζονται με φοροδιαφυγή και διακίνηση μαύρου χρήματος. Το γεγονός αυτό, στο οποίο εμπλέκεται αποδεδειγμένα ο Διευθυντής Γραφείου του τότε Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, έχει ιδιαίτερη σημασία και αναδεικνύει ότι ο απαράδεκτος χειρισμός έγινε στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο. Σε ό,τι αφορά ειδικά του ισχυρισμού ότι ειδικά εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε η λίστα καταθετών, α, αυτή είναι προφανώ και προδήλω παραπλανητική. Όπω προκύπτει από τα έγγραφα που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα ε, για το θέμα τη συνάντηση του κυρίου Μπόργεν με τον Έλληνα πρόξενο κύριο Πλεξίδα, ήταν η οικονομική κρίση και συντή μεγαλοκαταθετών φοροφυγάδων που είχε αποκτήσει το Γερμανικό κρατήδιο. Ε, Σα καλώ, γι' αυτό, να ρίξετε μια απλή ματιά στο τηλεαντιγράφημα τη 8η Οκτωβρίου του 12, που έχει αποστείλει ο Έλληνα Πρόξενο και έχει ήδη δει το φω τη δημοσιότητα. Και η συζήτηση αυτή, βεβαίω, κλείνει με τον τίτλο αυτού του εγγράφου. Αν υπήρχε χωριστή λίστα για την Ελλάδα ή ένα, η ενιαία λίστα με ονόματα και Ελλήνων αλλά και άλλων, αυτό είναι απολύτω αδιάφορο. Το βέβαιο είναι ότι υπήρχαν στοιχεία τα οποία αρνήθηκε η τότε κυβέρνηση έστω και να εξετάσει. Ε, και περί αυτού σας παραπέμπω και στη σημερινή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Αρινανίας Βεσφαλίας, του κυρίου Μπόργενς, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Αντίθετα, η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα, ώστε ο εξονυχιστικός έλεγχος να αποδώσει καρπούς οικονομικούς και ποινικού αλλά να διερευνήσει το θέμα της απαράδεκτης άρνησης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μέχρι τέλους. Και πολύ σύντομα θα έχουμε πολιτική συνέχεια. Σχετικά με αυτά τα οποία αναφέρονται από χθε το καινούριο θέμα με το κύκλωμα εκβιασμού δημοσιογράφων, φερόμενων ή και λίγο δημοσιογράφων, η κυβέρνηση θεωρεί εξαιρετικά σοβαρή την υπόθεση του κυκλώματο εκβιασμού που αποκαλύφθηκε χθες και σχετίζεται με την κρατική διαφήμιση. Ένα εξάλλου εκ των συλληφθέντων φαίνεται να είναι και πολιτικό τέλεχο, που σχετίζεται με πολλού πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου τη Νέα Δημοκρατία, ενώ φέρεται να είναι και διορισμένο σε κυβερνητικέ θέσει και πολιτικά γραφεία και στελεχών τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε λοιπόν από την αξιωματική αντιπολίτευση να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με το ζήτημα όπως απαιτείται και πολιτικά αλλά και ηθικά. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διευκολύνει τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής σε όλη την έκταση και να αποκαλυφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στους εκβιασμούς. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει την ανταλάντευτη κυβερνητική επιλογή να μπει επιτέλους μια τάξη και να τεθούν κανόνες διαφάνειας στην κατανομή κονδυλίων για τη διαφήμιση οργανισμών του δημοσίου και το ευρύτερο δημοσίου τομέα στο διαδίκτυο. Επιβεβαιώνει τη βούλησή μας να χτυπήσουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά με κάθε τρόπο. Όσοι επί δεκαετίες πλούτησαν στην πλάτη του ελληνικού λαού έχουν επιτέλους λόγους να φοβούνται. Γιατί η χώρα έχει ήδη γυρίσει σελίδα και γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο.